που έχει καλό white balance. Που έχει καλό white balance. Α, ναι ρε. Δεν μ' ακουμπήσεις. Πώς σε λένε, ε? Θα μου πεις πώς σε λένε? Τίποτα! Τίποτα δεν σε λένε? Είσαι σίγουρη? Κάνετε πολλά τέτοιου είδους events. Έχουμε κάνει έξι μέχρι τώρα και μετά την άλλη εβδομάδα έχουμε κι άλλο. Ελάστε, τι γίνεσαι καλά, ευχαριστώ. Αν είστε έτοιμοι για ένα παυσίπονο στα εμφράγματα της εποχής, να ξεκινήσουμε. Χαιρετίζουμε, πάντα θέλουμε να χαιρετίζουμε τους θεσμούς και τον Δήμαρχο που παρευρίσκεται και τον Χρήστο Παπαδάτο, τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαβρέτων. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή πολιτιστική συνάντηση. Μια συνάντηση ενταγμένη σε μια απόπειρα που κάνουμε σε αυτό το χώρο, στο ξενοδοχείο Χερμός, πολιτιστικών ενεργειών. Σε αυτό το χώρο υπάρχει απόψε μια έκτικη δήλωση, δεν το λέω για να αθροίζουμε τα νούμερα, που έχει μια ιδιαίτερη στιγμή. Και για μένα, και για τη Μαλιά. Έχει το όνομα της γιαγιάς. Προτεργάτη σας στη λειτουργία αυτού του ξενοδοχείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ίδρυσε ο Τάκης ο Γεραγωγόπουλος. 22. Σε 10 χρόνια και εφόσον μας επιτρέψουν
οι κυδεμόνες μας να βγούμε από τη λέλαπα του μνημόνιου, πιστεύω να κάνουμε ένα πάρτι, rock πάρτι, για να πιάσουμε τη νέα γενιά. Καλωσορίζω επίσης και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδιοργάνωση και τον Θόδωρο τον Παντούλα σαν εκδόσεις Μανιφέστο, που αυτές οι εκδόσεις επιμελήθηκαν και την ποιητική συλλογή που θα παρουσιαστεί απόψε. Εμένα προσωπικά ο τίτλος Μανιφέστο, επειδή είμαι ιταλοτρεφής, με παραπέμπει πολύ στο αριστερό μου παρελθόν συγκινησιακά και δεν το λέω για να κάνουμε ούτε ζήμωση πολιτική ούτε τίποτα, απλά λέμε ανθρώπινες στιγμές. Γιατί όπως προανάφερα, ένα παυσίγωνο στα εμφράγματα. Και τον Τάκη τον Χριστοδούλου τον Πατριώτη, που συνευρίσκεται εδώ πέρα, και για τη Μαρία δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φιλιά πολλά. Καλησπέρα σε όλους σας και πολλά ευχαριστώ που με θυμάτε με την παρουσία σας. Θα μου πείτε, ίσως κάνετε βραδιά ποίηση μέσα σε περίοδο κρίσης οικονομικής αλλά και γενικότερης. Όμως, όπως όλοι τα γνωρίζετε, η πνευματική ανάπτυξη του τόπου μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε χρόνια δύσκολα, όπως την περίοδο της εκκρατορίας και παλαιότερα στην κατοχή. Τότε λογοτέχνες, ζωγράφοι και μουσικοί κατάφεραν να τρέψουν και να εψυχώσουν τους δοκιμαζόμενους πολίτες. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς στάθηκαν οδικοί και φωτεινοί σηματοδότες. Βλέπε Λίτσος, Παλαμάς, Ιτελιανός, Νίκης Θεοδωράκης και άλλοι πολλοί. Η λεγόμενη μετουσίωση που οθεί τον καλλιτέχνη στη δημιουργία σημαίνει να διακρίνεις το φως μέσα από το σκοτάδι και να πατάξεις κάθε πεσημιστική σκέψη, ώστε να πορευτείς με δύναμη και σύνεση, φτάνοντας στην αλήθεια. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για την ποίηση. Αυτή στηρίζεται στη μαγική δύναμη των λέξεων, όπως αποτυπώνονται σε μια κόλλα χαρτί, που άλλοτε μας αγγίζουν βαθιά, άλλοτε μας ταξιδεύουν και άλλοτε μας προβληματίζουν ή μας αφήνουν αδιάφορους. Αυτό έχει να κάνει με τη δεξιότητα και ευαισθησία του ποιητή. Εκείνος από τη μεριά του ζητά να επικοινωνήσει και να μοιραστεί με τον αναγνώστη νοήματα, σκέψεις και προβληματισμούς. Εφόσον το πετύχει αυτό, νιώθει ευτυχία και ποιότητα. Η εικόνα έμπνευση φεύγει από το στενό της χώρο και αποκτά σύμπνευση με τους μετέχοντες που δρούν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Θα ήθελα να πιστεύω πως η σημερινή συνάντησή μας θα μας φέρει όλους πιο κοντά. Εάν μπορέσω να περάσω το αίσθημα στην ψυχή σας, θα είμαι ευγνώμων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο φιλόλογο και φίλο εκδότη του βιβλίου μου Φθινοπωρινό, κύριο Θεόδωρο Παντούλα, στην κόρη μου Μιλτό Χορκοκίου που μας συνοδεύει με το φλάουτό της και το σύζυγό της Απόστολο Λουφόπουλο. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον παιδικό φίλο και συμμαθητή κύριο Τάκη Χριστοδούλου δικηγόρο, που με τα χαράς ανέλαβε να μιλήσει για μένα. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η επίπονη και δημιουργική προσπάθεια πολιτιστικών συναντήσεων που διοργανώνονται από το ξενοδοχείο Θερμός να συνεχίζεται αψηφώντας την ερημοποίηση της κοινωνίας και της περιοχής μας. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου τον Χάρη, τον ξάδερφό μου, για τις πρωτοβουλίες που παίρνει, όχι μόνο σαν τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και σαν τις προηγούμενες και τις μελλοντικές. Και του εύχομαι να είναι πάντα καλά δυνατός και όπως και όλοι μας να βγούμε δυνατοί από τη λέλαπα της εποχής που ζούμε. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με ένα ποίημα.
Καλοκαιρινοί επισκέπτες, ανάλαφρασμένοι, δρομολογούν ταξίδια μακρινά σε κόσμους γαλανούς. Σημαδιακό φεγγάρι λούζει τον κάμπο και στην άφεση των λουλιών ευωδιάζει ο χώρος έντεχνα δουλεμένος από γεωργούς ξέχωρους. Ένας μικρός στόλος αποθωρακισμένα στέκει παράμερα, νύχτα σύγκρουσης χεροφυλακτή. Μάται η κόπη ενός λαού που πάλεται από οργή, καταστρέφονται καθημερινά και πίκρα κακότυχη δαμάζει τη συμφωνία της σιωπής των αρχόντων. Πατρίδα όμορφη αρέσει στους επισκέπτες και μέσα στο μήνυμα της απογύμνωσης ξεχωρίζει στη διάρκεια του χρόνου πέρα από μισθώματα και δανεικά. Και ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στον αδελφό μου Γρηγόρη. Μήνυμα μυστικισμού. Νουθεσίες ανθρώπων φίλησαν στο μαξιλάρι μου απόψε. Ήρθες γλυκέ μου σαν όραμα να σβήσεις μνήμες και καημούς. Μια πελαγίσια χέτη δεσπόζει στην πλάτη του εφήβου που υποκλίνεται λοτερικά. Δεν βραδιάζει εύκολα στα βουνά της Σαντορίνης. Όλα είναι μαύρα, ζαλισμένα από μπλε πινελιές. Ψαράδες έχουν μόλις αποσύρει τα δίχτυα. Η βραδινή πρόσκληση στην ταβέρνα ζωντανεύει μύθους και τροφοδοτεί ώρες ανεμελιάς. Μυστική υπόκρουση συνοδεύει το δείπνο με ένα φεγγάρι ολόγυμνο να στεφανώνει την καλδέρα. Χίλια χρώματα, ατέλειωτες αποχρώσεις σβήνουν το όραμα και τροφοδοτούν τη στιγμή ολοκληρώνει το μεγαλείο του μυθικού νησιού. Σαντορίνη, 1986. Και επειδή υπήρξα και αρχαιολόγος, διαβάζω ένα ποίημα που έχει σχέση με την αρχαιολογία. Ανασκαφή. Μια ανεμόνη στο πέτος τριμωγμένη, ψήγματα χαλκού σκόρπια από εποχές αλωτινές. Τότε, στη χώρα των μεταλλορίχων, μούγνεψες τρυφερά, αγκαλιαστήκαμε μια μέρα, μου είπες «Σ' αγαπώ» στα αλήθεια και ανταμώσαμε το κόκκινο δίλι εκεί στη χώρα των γιγάντων τελχίνων. Σκαφή πελώρια, τα στρώματα καταγράφονται και οι περίοδοι εναλλάσσονται αρμονικά καθώς κρατούμε επιδέξια τη σκαπάνη. Ξεχύνονται όστρακα και θρηματισμένα αγγεία, μεταλλικά σκεύη και λεπίδες, θράψμα κεραμίδας με παράσταση οπλίτη πιστοποιεί τη λειτουργία του χώρου. Ιερή στιγμή αποκάλυψη του χρόνια κρυμμένου μυστικού σφυγμού. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο με ποίηματά μου. Αν στο τέλος θέλετε μπορώ να πω κάποια ακόμη. Καλησπέρα σας. Εγώ θα είμαι σύντομος, ελπίζω. Και δεν σκοπεύω να σας κουράσω, όχι μόνο γιατί θέλω να είμαι ευγενής άνθρωπος, αλλά επειδή είμαι ιστερόγλωσσος και θέλω να με συμπαθήσετε. Επειδή η αφίσα της εκδήλωσης αναφέρει και την φιλολογική μου ιδιότητα, θέλω να ξεκαθαρίσω από τώρα ότι αποφεύγω όπως ο διάβολος στο λιμάνι να μιλάω ως φιλόλογος. Οι φιλόλογοι, μάλιστα ως επαγγελματίες, μου είναι μάλλον αντιπαθείς. Πάντοτε γνώριζαν, τουλάχιστον με τον τρόπο τους. Αυτό διατείνονταν ότι γνώριζαν περισσότερα από τους ποιητές. Γι' αυτό και δικαιολογούσαν το ψωμί που τρώνε δια του υπονοηματισμού. Κομμωδίας πράγματα που θα έλεγε ο Σεφέρης.
λες και οι ποιητές πάσχουν από εκφραστική ανεπάρκεια ή από γλυψίνια και χρειάζονται κάποιοι άλλοι που μας εξηγήσουν τι θέλουν να πούνε. Δεν θα σας μιλήσω λοιπόν ως φιλόλογος, αλλά ως φίλος των ποιημάτων και ως φίλος της κυρίας Παναγωπούλου. Ως φίλος των ποιημάτων, έκανα αρκετά νωρίς τους λογαριασμούς μου με την ποιήση και αποφάσισα, άπαξ ιδιαπαντός, ότι δεν με αφορά το αδιέξοδο στο οποίο παλτώνει η σύγχρονη ποιήση. Διότι δεν γίνεται να ξεδιψάσει κανείς με συναισθηματικές ευκολίες και φραστικές ακρότητες. Να εκτονωθεί ναι, αλλά μέχρι εκεί. Ως άνθρωπος βεβαίως, αφού δεν είμαι ανέστητος και θλίβομαι και συμπαρίσταμαι όσο μπορώ στις δυστυχίες των ποιητών, αλλά ως αναγνώστη δεν βρίσκω κανένα λόγο που οι δυστυχίες ανεμίζουν τους ποιήματα. Αρκεί νομίζω και με το παραπάνω, οι έντυποι και τηλεοπτικοί δυστυχότερα ξένοι με τη λογοτεχνική μας αγορά και τα ήθη της ή την αήθειά της. Δεν ξυφουλκεί, δεν καταγγέλει, δεν σαρκάζει, δεν χλεπάζει, δεν γίνεται κοινική και εν τέλει όλα αυτά τα κάνει χωρίς να γίνεται χαλοχαρούμενη. Κλαίει αλλά δεν κλαίγεται στον αναγνώστη. Καημό ή φαίνει. Δεν κρατά σημειώσει για τον ψυχαναλυτή της. Γι' αυτό, χωρίς κανένα κομπασμό, διαβαίνει την έρημο της συγγραφής και ως γνωστόν, την έρημο έμαθαν πολλοί, αλλά την περάσαν λίγοι. Ένας από τους λίγους είναι και η Παναγωπούλου. Οι υπόλοιποι, οι πολλοί, παραμένουν οχυρωμένοι στην ιδιωτεία τους, αναμίζοντας από γεύματα Κυριακής, διαψευσμένες προδοκίες μιας λυπημένης εφηβείας και μια ανίατο νοσταλγία για μια δυσδιάκριτη